Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Star FM την επικεφαλής του ψηφοδελτίου Ελπίδα για την Δυτική Μακεδονία. Κοντά μας είναι η κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Κυρία Ζεμπιλιάδου, καλώς ήρθατε στο Star FM. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσουμε τους ακροατές του Star FM. Και θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, εσείς ήδη έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τις επισκέψεις σας, τις επαφές σας με κόσμο. Ακούτε, γνωρίζετε, είστε μάλιστα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι είναι αυτά τα μηνύματα που παίρνετε? Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία, κυρία Ζεμπιλιάδου? Καταρχήν παίρνουμε πολύ αισιόδοξα μηνύματα για τον ίδιο το συνδυασμό μας. Βρισκόμαστε σε όντως λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Έχουμε πραγματικά γυρίσει όλη την περιφέρεια. Οι άνθρωποι μας ακούν με πολύ προσοχή. Προσβλέπουν μπροστά εμάς. Βλέπουμε μια προσδοκία για τον συνδυασμό μας, ελπίζουν ότι θα αναλάβουμε τις τύχες της περιφέρειας για να κάνουμε όλα αυτά για τα οποία παλεύουμε 4 χρόνια τώρα. Μας αναγνωρίζουν μια συνέπεια όλων αυτών των ετών και ειδικά της τελευταίας τετραετίας, γιατί τώρα είχαμε τα πιο σοβαρά προβλήματα. Αυτήν την αισιοδοξία για μας, θα έλεγα, αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια αυτό που έχουμε ήδη διαπιστώσει είναι ότι τα πράγματα τα βρήκαμε πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχαμε δει το 19. Τους ανθρώπους πολύ πιο στεναχωρημένους, πολύ πιο προβληματισμένους. Τα χωριά μας είναι αφημένα. Οι πόλεις μας έχουν έντονα σημάδια εγκατάλειψης. Έχει ερημώσει ο τόπος, με λίγα λόγια. Είμαστε πρωταθλητές στην απογραφή που έγινε την τελευταία, αρνητικό ρεκόρ, πρωταθλητές στη μείωση του πληθυσμού και δι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Πριν έρθουμε έτσι να το εξειδικεύσουμε λίγο αυτό, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας ακούω πολύ συχνά, κυρία Ζεμπιλιάδου, να λέτε ότι μεσίες και μεσίτες, διάφορες συνεντεύξεις που έχετε κάνει. Τι ακριβώς εννοείτε όταν χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση? Έχουμε ζήσει την περίοδο αυτή από το 19 και μετά, ότι εμφανίζονται στο στερέωμα άνθρωποι που διεκδικούν αυτοδιοικητικούς θεσμούς και ειδικά στην περιφέρεια. Το ζήσαμε την προηγούμενη φορά, όπου εμφανίστηκε ο κύριος Κασαπίδης και αντιμετωπίστηκε ως μεσσίας, ενώ δεν είχε μιλήσει ποτέ για θέματα περιφερειακά πριν. Και βέβαια το ίδιο βλέπουμε τώρα με ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται σαν να πέφτουν με αλεξίπτωτο και να μην είχαν προηγούμενη εμφάνιση στην περιοχή. Αφορά και τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος ξαφνικά άλλαξε καπέλο και προσπάθησε και αυτός να εμφανιστεί ως μεσσίας. Αποδείχθηκε όμως ότι ειδικά για τον τελευταίο, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του κυρίου Κασαπίδη, ότι περισσότερο ενδιαφέρθηκε για συμφέροντα επενδυτών στην περιοχή προκειμένου να λύσει δικά τους προβλήματα. Και προσέξτε, δεν είναι κακό να ενδιαφέρεται ένας πολιτικός για επενδυτές, αλλά όταν αυτές οι επενδύσεις δεν ωφελούν τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, δεν ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, αλλά ωφελούν συγκεκριμένα συμφέροντα εκτός περιφέρειας, όπως γίνεται με τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, γιατί γι' αυτό κατηγόρησε ο κύριος Κασαπίδης τον κύριο Αμανατίδη. Αυτό ονομάσαμε εμείς μεσίτες, με την έννοια την πολιτική, ότι ένας πολιτικός προωθεί συμφέροντα επιχειρηματικά αντί να προωθεί συμφέροντα του τόπου. Οι πολίτες ψηφίζουν τους πολιτικούς και τους στέλνουν σε πολιτικούς θόκους για να υπερασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό λοιπόν, αυτή την έννοια είχε η έννοια του μεσίτη με την πολιτική έννοια, όπως είπα πριν. Πώς οραματίζεστε την Δυτική Μακεδονία και πείτε μας επίσης, ποιο, να το εξειδικεύσω, ποιο είναι το όραμά σας για την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρισκόσαστε τώρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών? Όραμα και στόχος είναι να φύγει τον γκρίζο από την περιφέρεια. Αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, έχει φύγει αισιοδοξία, το χαμόγελο από τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω μας. Και αυτό είναι το πρώτο που θέλουμε να δούμε να αλλάζει. Και το δεύτερο που θέλουμε να δούμε να αλλάζει είναι αυτή η ηλικιακή πυραμίδα. Δεν είναι δυνατόν στην περιφέρεια ολόκληρη και πολύ περισσότερο εδώ στα Γρεβενά να συναντάμε ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους, να έχουν φύγει τα νιάτα, έχει στερηθεί η περιφέρεια, το πιο δυναμικό κομμάτι της, που είναι οι νέοι άνθρωποι. Έχω ακούσματα από παιδιά, από νέους που είναι όλοι έτοιμοι να φύγουν, γιατί υπάρχει ένα κλίμα απεσιοδοξίας, και αυτό που εμείς οραματιζόμαστε είναι αυτό να αλλάξει αμέσως, να υπάρξει μια πλήρης αλλαγή της κατάστασης στην περιφέρεια, να υπάρξει μια αισιοδοξία ότι κάτι αλλάζει, ότι όλα αλλάζουν
Και αυτό προσπαθούμε να φέρουμε τη δικιά μας υποψηφιότητα. Ότι όντως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί ως περιφέρεια, αλλά είμαστε εδώ για να τα αλλάξουμε όλα, να τα κάνουμε καλύτερα, να αλλάξει η ηλικιακή πυραμίδα στην περιφέρεια, να ξανακατοικηθούν τα χωριά μας και να υπάρξει μια αισιοδοξία για την οικονομία στην περιοχή. Και να γίνω τώρα πιο ειδικός και για να το εξειδικεύσω τώρα και να βάλω τα αγρεβενά μέσα, τα οποία όπως σας είπα είναι πρωταθλητές, αρνητικό ρεκόρ στη μείωση του πληθυσμού, θέλω να μου πείτε για την πρότασή σας, για την πρόταση του συνδυασμού σας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ορεινότητας, όπως το αναφέρετε, που θα έχει θετικά αύξηση ή μείωση ή να σταματήσει αυτό το φευγείο, αν θέλετε, του πληθυσμού μας από την περιφερειακή μας ενότητα για αλλού. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι δεν μπορεί να ζήσει και να αναπτυχθεί μία περιφέρεια αν μαζευτούμε όλοι σε τέσσερις πόλεις. Πρέπει λοιπόν να κατοικηθεί η ενδοχώρα μας, τα χωριά μας, η Ήπεθρος. Πρέπει να κατοικηθεί ξανά. Αυτό που μου έχουν πει και μάλιστα μου το έχουν πει και εδώ στα Γρεβενά είναι ότι πλέον δεν αρκεί να κάνουμε ένα αρδευτικό ας πούμε στη Δεσκάτη γιατί κινδυνεύουν να γίνει ένα αρδευτικό και να μην υπάρχει κανείς να το δουλέψει, να δουλέψουν τα χωράφια, να έχουν φύγει οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι χρειάζεται για κάθε περιοχή της περιφέρειας και μάλιστα εδώ στα Γρεβενά με τα προβλήματα της μεγάλης μείωσης πληθυσμού που αναφέρατε, χρειάζεται ένα μικρό αναπτυξιακό σχέδιο. Και αυτό το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο για τους ορεινούς μας οικισμούς. Πώς θα επιστρέψει ο κόσμος λοιπόν στα χωριά μας? Πρέπει να υπάρξει ένα πακέτο λύσεων. Και αυτό είναι ότι οι άνθρωποι για να γυρίσουν πίσω χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν μας έχουν πει όλοι οι ελάχιστοι που μένουν σήμερα στα χωριά μας ότι πληρώνουν πολύ ακριβά τη θέρμανση, δεν αντέχουν το κόστος θέρμανσης. Και εμείς δεν έχουμε και τηλεθέρμανση εδώ ούτε αέριο. Έτσι ακριβώς. Στα Γρεβενά δεν υπάρχει ούτε αέριο, δεν υπάρχει τηλεθέρμανση, αλλά ακόμη και αν υπήρχαν κινδύνευαν και αυτά να κλείσουν, ήδη οι τηλεθερμάνσεις είναι αυτή τη στιγμή, εξαρτώνται από το φυσικό αέριο. Το οποίο φυσικό αέριο έχει ανέβει και αυτό αρχίζει, παίρνει την Αύγουστα προς τα πάνω. Δεν υπάρχει μια συμφωνημένη τιμή για να ξέρει κάποιος ότι όντως θα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ορεινούς οικισμούς και επειδή είμαστε πια στο 2023, δεν είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή να μιλάμε ακόμη για καυσόξυλα και για πετρέλαιο. Γιατί κάπως έτσι θερμαίνονται οι οικισμοί μας. Είναι λοιπόν μεγάλη ανάγκη να πάμε στην επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα λέει χαμηλό κόστος θέρμασης με μικρές τηλεθερμάσεις από βιομάζα κυρίως ή από βιοαέριο εφόσον αξιοποιήσουμε κάποια υπολείμματα, ζωικά υπολείμματα κλπ. Η περιοχή των Γρεβενών, όλος ο ορεινός όγκος είναι πλούσιος σε δάση που μόνο ορθολογική διαχείριση των δασών αν φτιάχναμε με μικρές τηλεθερμάσεις θα θερμαίνονταν όλοι οι οικισμοί. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι γιατί ενώ έχουμε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το οποίο έπρεπε ήδη να έχει αξιοποιήσει 770 εκατομμύρια για το 2022-2023, γιατί αφού είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα να μην κάνουμε μικρές τηλεθερμάσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι στα χωριά να έχουν καταρχήν φθηνή θέρμανση. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα αστικής σύνδεσης κάθε οικισμού με την πρωτεύουσα του Δήμου, να μην αισθάνεται κάποιος αποκλεισμένος. Είναι, εδώ βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα νησιά ότι για ελάχιστους ανθρώπους υπάρχει μια επιδότηση για να πηγαίνουν τα καράβια και είναι σωστό αυτό. Όπως υπάρχει και πρόβλεψη ακόμη και για ένα παιδί να είναι ανοιχτό ένα σχολείο. Άρα λοιπόν αντίστοιχα όπως για τα νησιά υπάρχει το πρόγραμμα της νησιωτικότητας, αντίστοιχα πρέπει για την Μεθόριο πια, γιατί είμαστε και σύνορα, πρέπει για τη Μεθόριο να ισχύσει η ορεινότητα λέμε εμείς και μέσα εκεί να μπουν οι μικρές τηλεθερμάσεις να χρηματοδοτηθούν, η αστική συγκοινωνία με επιδότηση, η υγειονομική περίθαλψη, κίνητρα για να μείνουν άνθρωποι εκεί. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο ΦΠΑ, να έχει ΦΠΑ 13% η Ρόδος για μικρές επιχειρήσεις και να έχουμε 24% εδώ στα Γρεβενά με αυτή την ερήμωση. Άρα να υπάρξουν κίνητρα φορολογικές και ασφαλιστικές προβλέψεις. Και βέβαια να υπάρξουν και εργασίες και δουλειές. Και μόνο τη διαχείριση των δασών να κάνουμε σωστά, δημιουργούνται πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο. Και βέβαια εμείς λέμε ότι στην σήμερα ημέρα δεν μπορεί να ζήσει σε ένα
ορεινό οικισμό, αν δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ, δεν μπορείς ούτε επιχείρηση να κάνεις, αλλά ούτε και να απομονωθείς. Άρα θέλει ψηφιακές υποδομές, έναν ευπρεπισμό των χωριών, όλοι θέλουμε να ζούμε σε έναν όμορφο περιβάλλον, αποκαταστάσεις των χωριών μας και δίκτυα για να μπορέσει να είναι ένας σύγχρονος οικισμός. Αν τα κάνουμε όλα αυτά σαν ένα πακέτο, είμαι σίγουρη ότι τα Γρεβενά και θα μπορέσει η ύπαιθρος των Γρεβενών και τα ορεινά του χωριά να αναβαθμιστούν και να ξανακατοικηθούν και από οικογένειες και από ανθρώπους που θα βάλουν τη βάση της εργασίας τους εκεί για να ζουν σε ένα όμορφο περιβάλλον, και ταυτόχρονα θα μπορούμε να προσελκύσουμε και έναν τουρισμό ο οποίος είναι απαραίτητος, ο ορεινός τουρισμός που είναι η προοπτική για τα Γρεβενά μαζί με τον αγροτικό τομέα. Να πω τώρα και να ζητήσω από εσάς να μου πείτε για τα προγράμματα τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έτρεξαν στην Δυτική Μακεδονία. Την άποψή σας να ακούσω. Πιστεύετε ότι απορροφήθηκαν και κατανεμήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Μείναμε πίσω? Υπήρξε απορροφητικότητα? Ήταν αυτό που θέλατε, που θέλαμε, που ήθελαν? Κοιτάξτε, όλο τον καιρό με ακούτε να κάνω ισχύ. Πάμε πάλι. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να ασκώ σκληρή κριτική, γιατί είμαστε τελευταίοι στην απορρόφηση. Δεν αξιοποιούμε δηλαδή τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα από κοινοτικούς πόρους, από το ΕΣΠΑ κυρίως, είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τα 4-7 χρόνια. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την κριτική είναι γιατί για κάθε ευρώ που δεν χρησιμοποιείται, μια επιχείρηση κλείνει. Ένας αγρότης δεν μπορεί να καλλιεργήσει, ένας άνεργος δημιουργείται. Άρα λοιπόν ήμασταν τελευταίοι, δεν μπόρεσε να αλλάξει αυτό 4 χρόνια τώρα ο κύριος Κασαπίδης και προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένη. Ο κύριος Κασαπίδης δεν είχε την ικανότητα να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια σε μια δύσκολη περίοδο και ο κύριος Αμανατίδης δεν μίλησε. Ασκήσαμε σκληρή κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Μετά την πανδημία υπήρχε μεγάλη ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Χάθηκαν πολλά χρήματα εκεί και όλοι γκρινιάζουν, αυτό γνωρίζω. Είμαστε η μόνη περιφέρεια η οποία μόλις το 20% των επιχειρήσεων μπόρεσε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ήταν λάθος τα κριτήρια. Εμείς ασκήσαμε έντονη κριτική εκείνη την περίοδο, γιατί φαινόταν πώς θα γίνει αυτό. Έπρεπε να αλλάξουν τα κριτήρια. Μήπως βιαστήκαμε εμείς και δεν περιμέναμε να γίνουν οι αλλαγές οι οποίες ίσχυσαν σε άλλες περιφερειακές ενότητες και ικανοποιήθηκαν στην συνέχεια πάρα πολύ περισσότεροι και βιαστήκαμε να δώσουμε, αλλά με λάθος κριτήρια? Όχι, τα προγράμματα είχαν τη δυνατότητα να τροποποιούνται εν κινήσει και αυτό κάναν όλες οι άλλες περιφέρειες. Δηλαδή, ξεκινάς με κάποια κριτήρια. Εμείς, βέβαια, από την αρχή είπαμε ότι ήταν λάθος, δεν εισακουστήκαμε, αλλά και στη συνέχεια έκαναν οι περιφέρειες, οι γειτονικές μας και όλες σχεδόν, 6 με 7 τροποποιήσεις των κριτηρίων. Όταν βλέπεις ότι πετιούνται έξω κάποιες μικρές επιχειρήσεις. Πάρα πολύ. Είπατε μόνο το 20% ικανοποιήθηκε. Ναι, είναι ελάχιστο. Και πάλι και αυτοί, έχω παραδείγματα φίλων οι οποίοι, αν και πήραν ίσως και το μεγαλύτερο ποσό, νομίζω 40.000, πάλι και αυτοί γκρινιάζουν. Και αυτοί πάλι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ξέρετε γιατί γκρινιάζουν? Γιατί βλέπουν ότι κάποιοι πήραν με διαφορετικά αφημί 2 και 3 φορές τα 40 χιλιάρικα αυτά. Μάλιστα. Οπότε υπήρξαν μεγάλες αδικίες. Κάποιοι πήραν 2 και 3 σαραντάρια, όπως τα έλεγαν οι άνθρωποι τότε, και έτσι ήτανε. Mm-hmm. Και κάποιοι έμειναν εντελώς εκτός, ενώ υπήρχε τρόπος και το ποσό να αυξηθεί. Mm-hmm. Γιατί ήμασταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε προχωρήσει η απορρόφησή του και αυτό το επισημάναμε έγκαιρα. Και αυτό έχει αξία. Όταν είναι κάτι λάθος, να το λες όταν μπορεί συμβαίνει να διορθωθεί. Mm-hmm. Όχι εκ των υστέρων. Και γι' αυτό σε εκείνη τη φάση, επειδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε με τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής, όπου τα βάλαμε όλα αυτά και του ενδιάμεσου φορέα, συμμετείχε ο κύριος Αμανατίδης, που ως τεχνοκράτης έπρεπε να είχε μιλήσει. Αλλά δεν μίλησε, τότε συμφωνούσε σε όλα με τον Περιφερειάρχη. Άρχισε να μην συμφωνεί μετά που. Θα μου τα πείτε, θα μου τα πείτε αυτά σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, αυτό θέλω να πω. Γιατί και το μεγάλο, η μεγάλη αστοχία είναι ότι ενώ εδώ και 2 χρόνια η Περιφέρεια έχει στη διάθεσή της το 1 δισεκατομμύριο ευρώ του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Θα πάμε στην απολιγνητοποίηση τώρα. Εκεί θέλω να πάω. Είναι δηλαδή και αυτό ένα πρόβλημα. Η οποία απολιγνητοποίηση, ειδικά για τις δικές σας περιοχές, έχει σαρώσει δραματικά τις ζωές σας και το λέω σας με την έννοια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου εκεί το ζείτε πιο πολύ. Δηλαδή θα υπάρξει μεγάλη ανεργία, θα κλείσουν, που τελικά δεν κλείσαν, τα λιγνητορυχεία δεν έχουν κλείσει έτσι όπως τα είχαν πει λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, του αερίου κτλ. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πρέπει να συμβεί αυτό.
Οι απολύσεις έγιναν. Οι απολύσεις γίνανε. Ναι. Δεν πάμε δηλαδή ομαλά προς την απολιγνητοποίηση. Είπατε για το ταμείο, τα χρήματα, το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, τα χρήματα της Ευρώπης, τα οποία δεν ήρθαν μόνο στην Δυτική Μακεδονία, που θα έπρεπε να έρθουν στην Δυτική Μακεδονία, μέχρι στην Κρήτη πήγαν. Τι άκουσα να λέγατε προχθές στο βίντεο? Καταρχήν η απολιγνητοποίηση εξελίσσεται, οι θέσεις χάθηκαν, το εισόδημα χάθηκε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, στα τελευταία 3 χρόνια μόνο, χάθηκε το μισό από το, από το πλούτο της περιοχής. Ήδη είμαστε ως περιφέρεια συνολικά, έχουμε χάσει το 40% του πλούτου μας. Είναι τεράστιο ποσό. Σαφέστατα είναι μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ μας στην, mm-hmm. Καστοριά, στην Κοζάνη και στην Φλόρινα. Αλλά δεν είναι καλή κατάσταση και εδώ. Όταν έχουμε χάσει 40% όλοι, mm-hmm. πάει να πει ότι όλοι είμαστε σε μια δραματική κατάσταση, γιατί αυτό το εισόδημα, όταν χάνεται από τους 2 νομούς, επηρεάζει και τους άλλους 2. Mm-hmm. Είναι σαφές. Mm-hmm. Είμαστε μια μικρή περιφέρεια. Mm-hmm. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Πείτε μου λίγο για το ταμείο αυτό της Δικής λοιπόν, Μετάβασης της Ευρώπης. Ήταν ένα βασικό σημείο της κριτικής που κάναμε, είναι ότι αυτό το ταμείο, το οποίο μας δόθηκε για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας ως περιφέρεια, καταρχήν μας το δώσαν κουτσουρεμένο, γιατί αποφασίστηκε από το 1,6 δις που είναι όλο το ταμείο, τα 600 εκατομμύρια να πάνε στην Κρήτη και στα νησιά. Mm-hmm. Ο μεν κύριος Κασαπίδης το δέχτηκε, γιατί συμμετείχε στην Επιτροπή, ο δε κύριος Αμανατίδης δεν αντέδρασε ως βουλευτής. Ο ένας δεν μιλούσε και ο άλλος τα ψήφιζε όλα αυτά. Και ρωτάμε, έχει απολιγνητοποίηση η Κρήτη και τα νησιά? Εδώ γίνεται η μεγάλη τρομακτική αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Και σε όλο αυτό τα Εγρεβενά και η Καστοριά υπέστησαν μια μεγάλη αδικία. Και μάλιστα ασκήσαμε σκληρή κριτική και στους περιφερειακούς συμβούλους που ήταν από την Καστοριά και τα Εγρεβενά, που τα ψήφισαν αυτό το πράγμα. Mm. Που δέχτηκαν, δηλαδή στήριξαν την περιφερεια, την διαδικασία αυτή να μην έχουν τα Γρεβενά και η Καστοριά τις ίδιες δυνατότητες στο ταμείο που έχει η Κοζάνη και η Φλόρινα. Και αυτό είναι κάτι που εμείς δεσμευόμαστε ότι θα τα αλλάξουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη αν δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά και για τους άλλους 2 νομούς, που είναι και αυτοί σε δραματική κατάσταση. Και να έχει τα ίδια δικαιώματα η Κρήτη και τα νησιά. Δηλαδή να μην μπορούμε να κάνουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε το τουριστικό απόθεμα στα Γρεβενά, και να μπορεί αυτό να το κάνει η Κρήτη και τα νησιά. Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Να ρωτήσω τώρα να μου πείτε και την άποψή σας για τους συνυποψηφίους περιφερειακούς συνδυασμούς και τους επικεφαλείς τους. Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι και οι 2 δοκιμάστηκαν, άσκησαν εξουσία αυτά τα 4 χρόνια. Το αποτέλεσμα δεν τους τιμά. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αποσυρθούν. Ο ένας σιώπησε όταν πάρθηκαν αποφάσεις οι οποίες ήταν βλαπτικές για την περιφέρεια και τις δέχτηκε χωρίς να αντιδράσει, και ο άλλος ψήφισε όλες αυτές τις, από τη θέση του βουλευτού, όλες αυτές τις αποφάσεις. Με λίγα λόγια, και οι 2 ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, κατώτεροι των προβλημάτων. Όταν εμείς λέγαμε για τον κύριο Κασαπίδη και ασκούσαμε αυτή την κριτική ότι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα κονδύλια που είχε στη διάθεσή του για να πάει μπροστά η περιφέρεια και καθυστερούσε ανεπίτρεπτα, ο κύριος Αμανατίδης δεν μιλούσε. Τότε στήριζε, έλεγε στηρίζω την περιφερειακή αρχή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δείχνει από την πλευρά του κυρίου Αμανατίδη μια επιλεκτική συμπεριφορά. Είπε ότι πιέστηκε για να αναλάβει, για να κατέβει στην περιφέρεια. Εμείς δεν εκτιμούμε ότι θα είναι... είναι καλή αρχή κάποιος να πιέζεται για να κατέβει περιφερειάρχης, γιατί σημαίνει ότι είναι και επιρρεπής στις πιέσεις, μπορεί να ξαναπιεστεί για άλλα πράγματα. Mm. Άρα λοιπόν προτιμούμε τις καθαρές φωνές, τις καθαρές λύσεις, αυτό που έχει ο δικός μας ο συνδυασμός, μια καθαρή πρόταση που την υπερασπίστηκε όλα αυτά τα 4 χρόνια, προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση, και αυτή την πρόταση για όλες τις περιφερειακές ενότητες και για τα Γρεβενά που είμαστε σήμερα, προσπάθησε να την κάνει πράξη με συνέπεια και με μαχητικότητα. Θέλουμε να πούμε ότι οι 2 βασικοί συνυποψήφοι μας ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Η υποψηφιότητά τους δεν περιέχει κάτι καινούριο. Εγώ αδυνατώ να καταλάβω αυτό που λέγει ο κύριος Κασαπίδης, ότι
4 χρόνια σχεδιάζαμε και τώρα θα υλοποιήσουμε. Έχουμε κάνει εδώ πολλές φορές απολογισμούς και στα Γρεβενά και έχουμε πει ότι μεταθά δεν αλλάζει κατάσταση. Σε αυτές τις εκλογές έχετε τη στήριξη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και ρωτώ, κυρία Ζεμπιλιάδου, πιστεύετε ότι τα κόμματα θα πρέπει να έχουν θέση στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Και στην τελευταία σας ομιλία, σε κάποια μάλλον από τις ομιλίες που πραγματοποιήσατε, είπατε ότι οι εκλογές έχουν πολιτικό αποτύπωμα. Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Το πολιτικό αποτύπωμα το είπαμε ότι ειδικά για την περιφέρεια χρειάζεται να διαπραγματευτείς με την πολιτεία για θέματα που αφορούν το τόπο σου. Δηλαδή, εμείς τώρα είναι δίκαιο αυτό που γίνεται να έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά ξένων συμφερόντων και οι δικές μας οι επιχειρήσεις, τα Γρεβενά να σας πω εγώ, να μην μπορούν για ένα αρδευτικό, ήμασταν προχθές ένα αρδευτικό στη Δεσκάτη, στο Καρπερό Δήμητρα, που δεν τους δίνουν σύνδεση με το δίκτυο. Δεν μπορεί να συνδεθεί μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό. Άρα λοιπόν είναι πολιτικό το διακύβευμα να πεις ότι πρώτα η περιφέρεια, πρώτα το όφελος των πολλών και όχι το όφελος των λίγων. Αυτό είναι. Τι εξυπηρετεί δηλαδή η κάθε παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Η δική μας παράταξη προτάσει το κοινό καλό, το καλό της περιφέρειας, και γι' αυτό και θα αλλάξουμε αυτές τις αποφάσεις. Αυτούς που με σπέταξαν εκτός ενεργειακών δικτύων και δεν μπορεί να συνδεθούμε, να γίνουμε ανταγωνιστικοί, αυτά πάρθηκαν αυτήν την τετραετία. Ο κύριος Αμανατίδης τα ψήφισε και ο κύριος Κασαπίδης δεν αντέδρασε. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει, αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Εμείς θα ζητήσουμε το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης να το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Γιατί ήδη τώρα αρχίζουν και το ροκανίζουν στην Αθήνα. Εμείς θα ζητήσουμε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη να είναι και τα Γρεβενά και η Καστοριά μέσα σε αυτό το ταμείο, για να μιλάμε για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτά είναι λοιπόν πολιτικές θέσεις δικές μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι έχει πολιτικό διακύβευμα. Τα κόμματα πρέπει να έχουν θέσεις σε αυτές τις εκλογές? Δεν πρέπει τα κόμματα, κατά την άποψή μας, να συνδιαμορφώνουν το πρόγραμμα και να συγκυβερνάνε με τον εκάστοτε περιφερειάρχη, όπως συνέβη στην περίπτωση του κυρίου Κασαπίδη, ο οποίος έχει το χρήσμα, έχει κινηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός κυβερνητικός για να στηρίξει την υποψηφιότητά του, και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει μετά και κάποια υποχρέωση να λέει, να υποστηρίζει κάθε κυβερνητική πολιτική λόγω της αυτής της στήριξης, την οποία, λόγω του χρήσματος και της συνδιαμόρφωσης τελικά του προγράμματος του. Όμως είναι θεμητό και εμείς η στήριξη ενός προγράμματος το οποίο έχουμε θέσει υπόψη των πολιτών, το να στηριχτεί από τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, από όλα τα κόμματα της Βουλής, δεν είναι κακό τα δημοκρατικά κόμματα. Άρα λοιπόν, μακάρι το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο μόνοι μας το έχουμε φτιάξει σε συνεργασία και σε διαβούλευση με τους πολίτες, το να στηριχθεί από άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν είναι κακό. Δεν πρέπει να συνδιαμορφώνεις το πρόγραμμα υπακούοντας σε κεντρικά κελέσματα της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, γιατί χάνεται το αυτοδιοίκητο. Χάνεται η ανεξαρτησία που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση συνολικά. Εμείς λέμε ότι είμαστε ένας ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός σχηματισμός, μία παράταξη, ένας συνδυασμός, που μέσα στις τάξεις του υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα κομματικά, από όλους τους κομματικούς χώρους, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΜέΡΑ25, γιατί έτσι είναι η κοινωνία. Η κοινωνία απαρτίζεται από ανθρώπους από όλους τους χώρους. Έτσι είναι και ο δικός μας συνδυασμός. Και στηρίζεται πρώτα από την κοινωνία λοιπόν, αλλά και από τις παρατάξεις αυτές, από τους πολιτικούς χώρους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι η πρότασή μας είναι αυτή που θα φέρει την ανάπτυξη στην Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει πολλές προτάσεις, τόσο για την υγεία που έχετε κάνει, για τις μεγάλες υποδομές, τουρισμό, δικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, για τους αγρότες συγκεκριμένες προτάσεις, για τους συνεταιρισμούς των νέων, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Τώρα, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, κύριε Ζεμπιλιάδου, ένα μήνυμα για τους ακροατές μας στη Δυτική Μακεδονία, γιατί να ψηφίσουν Ελπίδα και γιατί να ψηφίσουν Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε στο μικρό αυτό χρόνο να τα πούμε όλα και δεν είναι δυνατόν. Θα τα πούμε και στην ομιλία μας. Για τα Γρεβενά έχουμε ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα και για τον τουρισμό. Πιστεύουμε ότι είναι η αιχμή του δόρατος μαζί με την Καστοριά. Για τον αγροτικό τομέα επίσης τα Γρεβενά πρωτοστατούν
με ολοκληρωμένο πακέτο αγροτικής ανάπτυξης. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι ότι πρέπει να σταματήσει η καθοδική πορεία αυτής της περιφέρειας, να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, τα κονδύλια που υπάρχουν στη διάθεση της περιφέρειας, να αξιοποιηθούν προς όφελος των Δυτικών Μακεδόνων. Το όφελος της μετάβασης πρέπει να επιστρέψει σε αυτή την περιφέρεια. Να μην διασπαθίζονται τα κονδύλια στην Αθήνα και στα νησιά, όπου πραγματικά δεν υπάρχει απολιγνητοποίηση. Εμείς αυτό που ζητάμε, τη στήριξη από τους πολίτες, είναι ότι να εμπιστευτούν τον δικό μας συνδυασμό, γιατί με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα πάλεψε με αυτούς τους στόχους, να ωφεληθούν οι Δυτικομακεδόνες, να αλλάξει το πρόσημο στην περιφέρεια, επιτέλους να πάρουμε μία ανωδική πορεία ως οικονομία και ως κοινωνία και να αλλάξουμε δύο πράγματα. Να φύγει το γκρίζο από την περιφέρεια συνολικά, να επιστρέψει το χαμόγελο στους ανθρώπους και να αλλάξει η ηλικιακή πυραμίδα στον τόπο μας. Να παραμένουν οι νέοι και να είναι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους. Εμείς λέμε ότι πλέον στις εκλογές η ευθύνη περνάει στους πολίτες και την ελπίδα την κρατούν στο χέρι τους. Κυρία Ζεβιλιάδου, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά και να δούμε καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ.